Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Προέδρου της Κυβέρνησης και Υφυπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριε Συρίγο. Εκπρόσωποι του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ευρύπου Χρυσόστομε. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Βουλευτή, κύριε Φίλη. Αξιότιμοι Γενική Γραμματέα Νότα της Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριε Ζώρα. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αξιότιμοι Αντιδήμαρχοι Αθηναίων, κύριε Αβραμίδη, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Σας καλωσορίζουμε στην τελευταία δημόσια πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2022. Η πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, στο τέλος κάθε έτους, αποτελείται από δύο μέρη. Κατά το πρώτο μέρος, πραγματοποιείται η ομιλία του Προέδρου του τρέχοντος έτους σε επιστημονικό θέμα της ειδικότητάς του. Και ακολουθεί η έκθεση του Γενικού Γραμματέως με θέμα το έργο της Ακαδημίας Αθηνών κατά το τρέχον έτος. Κατά το δεύτερο μέρος της πανηγυρικής συνεδρίας απονέμονται οι τιμητικές διακρίσεις του Ιδρύματος για το τρέχον έτος και προκυρήσονται τα νέα βραβεία για το επόμενο. Η ομιλία μου σήμερα το βράδυ έχει τον τίτλο «Οι αρχαιογνωστικές σπουδές στο ανθρωπόκαινο». Στην ομιλία μου από το βήμα αυτό πριν από έναν χρόνο, είχα προσπαθήσει να σκιαγραφίσω τις κύριες γραμμές της αντιπαράθεσης του μετα-ανθρωπισμού με τον ανθρωπισμό, καθώς και τις προδιαγραφόμενες σχέσεις μεταξύ των αναπτυσσόμενων μετα-ανθρωπιστικών και των παραδοσιακών κλασικών ανθρωπιστικών σπουδών. Σήμερα θα επιχειρήσω να περιγράψω τη θέση και τη σημασία της αρχαιογνωσίας σε ένα ακόμα πιο πρόσφατο είδος πεδίο έρευνας, το οποίο εμφανίστηκε με την έναρξη του αιώνα που διανύουμε και αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία 22 χρόνια. Το πεδίο αυτό που δηλώνεται με τον όρο «ανθρωπόκαινο» οριοθετήθηκε από γεωλόγους και υπάγεται στη γεωλογία, προσέλκυσε ωστόσο πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον πολλών άλλων επιστημών, φυσικών αλλά και ανθρωπιστικών και όχι μόνο αυτών. Σύντομα έγινε θέμα λογοτεχνικών έργων, εκθέσεων οικαστικών τεχνών, θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων, ανέω απασχολεί πλέον ακόμα και τη λεγόμενη pop κουλτούρα. Σε άλλες περιπτώσεις, μια τόσο ευρεία διάδοση και δημοσιότητα θα μπορούσε να σημαίνει εφήμερη μόδα και ευτελισμό, εδώ ωστόσο μια τέτοια απαξίωση θα ήταν πρόωρη και άδικη. Ο γεωλογικός όρος «ανθρωπόκαινο» κατονομάζει και αναδεικνύει ένα άκρος κρίσιμο για την ανθρωπότητα φαινόμενο, η αποσιώπηση, απόθυση και υποτίμηση του οποίου, γενικότερα η θεωρητική για πρακτική αδράνεια εναντίον του, θα ήταν ασυγχώρητη. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να παρευληθεί μια γενικότερη παρατήρηση. Η έντονη κινητικότητα που εκδηλώνεται τα τελευταία 50 περίπου χρόνια στο πεδίο των επιστημών του ανθρώπου αντικατοπτρίζει κατά κανόνα τη ραγδαία μεταβαλλόμενη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα την οποία οι επιστήμες αυτές προσπαθούν να περιγράψουν, να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν με τις αλλεπάλληλες θεωρητικές, ενοιολογικές και μεθοδολογικές στροφές και κατασκευές τους. Οι αρχαιογνωστικές σπουδές και η κλασική φιλολογία ειδικότερα οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε τούτη την προσπάθεια, αλλά πάντοτε με κριτική εγρήγορση. Τούτο σημαίνει αφενός ότι θα ήταν καλό να εμπλέκονται μόνο όταν έχουν κάτι να συνεισφέρουν, κάτι το ουσιαστικό στις σχετικές συζητήσεις και όχι από την αιμονική ανάγκη να επιβεβαιώνουν με κάθε τρόπο και σε κάθε περίσταση και την επικαιρότητα και τη χρησιμότητα της γνώσης που προσφέρουν τα κλασικά τους μέσα σε εισαγωγικά κείμενα. Από την άλλη, θα πρέπει να αποφεύγουν περιπτώσεις όπου ασήμαντα ζητήματα διοκώνονται και ανακηρύσσονται σε αντικείμενο βαρύγδουπων θεωριών και ερευνών, απλώς και μόνο επειδή είναι του σειρμού και χρησιμοποιούνται από ορισμένα νέα ρεύματα των ανθρωπιστικών επιστημών για την αυτοπροβολή και την εξασφάλιση πόρων για την επιβίωσή τους. Τον όρο ανθρωπόκαινο, ανθρωπόκαινος εποχή, για τη δήλωση της φάσης της γεωλογικής ιστορίας που διανύουμε, πρότειναν το έτος 2000 ο νομπελίστας χημικός, ειδικός στην ατμοσφαιρική χημεία Paul Crutzen και ο λιμνολόγος Eugene Sturmer. Παρενθετικά, αξίζει να αναπροσθέσω ότι ο Χρήστος Ζερεφός, ο Γενικός Γραμματέας μας, είχε επιβεβαιώσει την ελληνική ετυμολογία της λέξης το φθινόπωρο του 1999, όταν τον είχε ρωτήσει ο φίλος του, ο Crutzen. Παρά την προαναφερθήσα ευρύτατη χρήση του, ο όρος δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από τις αρμόδιες διεθνείς ενώσεις και επιτροπές των γεωλόγων, γεγονός που δεν πρέπει να ξενίζει αν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη με το ολόκαινο, τον παραμένοντα ακόμα σε ισχύ επίσημο όρο για την παρούσα γεωλογική εποχή,
Το διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη πρόταση μέχρι την τελική καθιέρωσή του υπερβαίνει τα 100 χρόνια. Όπως το αντικείμενο της επιστήμης του, η Γη έχει μια ιστορία περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων ετών, έτσι και οι ίδιοι οι γεωλόγοι, όπως και οι αστρονόμοι, κινούνται προφανώς σε χρονικές κλίμακες που προκαλούν ήλιγκο σε εμάς τους κοινούς θεράποντες των ανθρωπιστικών σπουδών. Το ολόκαινο χαρακτηρίζεται από το τέλος μιας από τις πολλές δυσμενείς για την ανθρώπινη ζωή παγετώδεις περιόδους στην ιστορία της Γης, την άνοδο της δημοκρασίας και μια ασυνήθιστη για τα γεωϊστορικά δεδομένα σταθερότητα των οικολογικών συνθήκων στον πλανήτη, η οποία διήρκεσε περίπου 12.000 χρόνια. Στη σταθερότητα αυτή αποδίδεται η γένεση και η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, από τη μόνιμη εγκατάσταση ομάδων ανθρώπων, την αγροτική οικονομία, τη δημιουργία κοινωνικών θεσμών, την κατασκευή εργαλείων και μηχανών, την επινόηση της γραφής και όλων των άλλων μέσων αποθήκευσης και μετάδοσης της γνώσης, μέχρι τη σύγχρονη επανάσταση σε τομείς όπως οι νευροεπιστήμες, η βιοτεχνολογία και η πληροφορική. Ήδη από τα τέλη του 19ου, κυρίως όμως από τα μέσα του 20ου αιώνα και εξής, παρατηρείται ωστόσο μια επιτεινόμενη αποσταθεροποίηση του οικοσυστήματος του πλανήτη. Στις μέρες μας δεν έχει πλέον διαπιστωθεί με αδιαμφισβήτητες επιστημονικές μεθόδους και μετρήσεις μόνο η διατάραξη της ευαίσθητης ισορροπίας της βιόσφαιρας, της υδρόσφαιρας, της φυσικής κλιματικής διακύμανσης και της ατμόσφαιρας εν γέννη, αλλά φαίνεται να έχει εντοπιστεί και ο υπαίτιος των εν λόγω ανησυχητικών αλλοιώσεων που δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο και τις πράξεις και δραστηριότητές του. Σε αυτά τα ευρήματα στηρίχθηκαν οι Κράτσεν και Στέρνερ για να διατυπώσουν τη διάγνωση της λήξης του ολοκαίνου και της ανάδυσης μιας νέας, καινής νέας, γεωλογικής εποχής που πρέπει να την αντικαταστήσει ή να τα διαδεχθεί και την οποία προσφυώς ονόμασαν ανθρωπόκαινο. Το ανθρωπόκαινο δεν είναι όμως απλά και μόνο ένας όρος γεωλογίας. Εμπεριέχει και μια διάγνωση της σύγχρονης πραγματικότητας, καθώς και μια πρόβλεψη για το μέλλον, την οποία συναρτά με την ανθρώπινη δράση και πράξη. Αυτή η συνυφασμένη με το ανθρωπόκαινο πρόβλεψη έχει ουσιωδώς δυστοπικό χαρακτήρα, διότι συρρίζεται στην υπόθεση πως η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη θα φτάσει, ή έχει ήδη φτάσει, σε ένα σημείο καμπής, tipping point, όπου η προοπτική επιβίωση της ίδιας της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη καθίσταται πλέον αβέβαιη. Στο κέριο διαγνωστικό της χαρακτήρα οφείλεται κατά κύριο λόγο και η ευρεία και άμεση αποδοχή της έννοιας, η οποία επιτρέπει την επίγνωση της δραματικής μεταβολής του περιβάλλοντος και του μεγέθους της ευθύνης που φαίνεται να φέρει για αυτήν ο άνθρωπος, αποδίδοντάς του το καθεστώς μιας γεωφυσικής δύναμης, όπως τα εφαίστεια, η σεισμική ενέργεια, οι πάγοι ή οι μεγάλοι μετεωρίτες που προσκρούν στη Γη, αλλά ίσως και ισχυρότερης και πιο καταστροφικής από αυτές. Με την ενάργεια και την εποπτικότητά της από τη μια, τη σύνοψη και συμπίκνωση τόσο προγενέστερων μελετών και ερευνών που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, όσο και μιας διάχυτης αίσθησης και εμπειρίας πολλών ανθρώπων από την άλλη, η λέξη και η έννοια ανθρωπόκαινο δεν χρειαζόταν την απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων των γεωλόγων για να γίνει ευρύτατα αποδεκτή τόσο από την κοινή γνώμη, όσο και από την επιστημονική κοινότητα. Στην ενάργεια και την εποπτικότητα του ανθρωποκένου ανήκουν όμως και οι προαναβερθήσεις ηλιγκιώδεις χρονικές εκτάσεις, αλλά και οι μεταξύ τους διαφορές που αναδεικνύει η έννοια αυτή. Τα 12.000 χρόνια του ολόκυνου, τα οποία επικαλύπτονται λίγο πολύ με ό,τι αποκαλούμε ιστορία του ανθρώπου, το αντικείμενο δηλαδή των ανθρωπιστικών ή ιστορικών, όπως επίσης λέγονται επιστημών, είναι δεν είναι ένα δευτερόλεπτο σε σχέση με τα 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια της Γης. Το ίδιο για το ανθρωπόκοινο, όποια και αν είναι τελικά η υποδιερεύνηση και διαπραγμάτευση αρχή και διάρκειά του. Η πυκνότητα συμβάντων σε αυτό το δευτερόλεπτο, ωστόσο, τα οποία απειλούν τόσο τη χλωρίδα και την πανίδα του, όσο και τον ίδιο τον πλανήτη, φαίνεται να έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις. Ποτέ πριν, οι δοκιμαζόμενοι από πολλές και ποικίλες συγκρούσεις ανθρωπότητα δεν αντιμετώπισε μια τόσο πολύπλοκη και πολυδιάστατη κρίση, η οποία δεν στοιχειοθετείται μόνο από τεχνικά και οικολογικά, αλλά και από οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και φιλοσοφικά προβλήματα. Και δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως οι καταστροφικές εξελίξεις είναι πλέον ανεξέλεγκτες και μη αναστρέψιμες. Η αναστάτωση και ο ήλιγκος που μας προκαλούν τα συμπαραδηλούμενα με το ανθρωπόκαινο χρονικά μεγέθη, οφείλεται στο γεγονός ότι η αντίληψή μας για τον χρόνο, όπως έχει διαμορφωθεί από την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, έχει συνηθίσει να διακρίνει τη μη ανθρώπινη από την ανθρώπινη και ειδικότερα τη χρονικότητα της Γης από την ανθρωποκεντρική χρονικότητα της ιστορίας.
Η διαφορά μεταξύ τους δεν είναι βέβαια μόνο και τόσο ποσοτική, όσο δέως και αν μας προκαλούν τα μεγέθη. Η διαφορά έγκυται πρωτίστως στο γεγονός ότι η ιστορία και ο ιστορικός χρόνος διαμορφώνεται από τις επιλογές και τις πράξεις των ανθρώπων ως έλογων και ελεύθερων όντων, ενώ η χρονικότητα της γης και της φύσης, που καταχρηστικά αποκαλείται ιστορία, υπακούει σε φυσικούς νόμους και στην αιτιότητα. Απ' τη μια έχουμε δηλαδή τον άνθρωπο ως έλογο υποκείμενο και το πεδίο της ελευθερίας, από την άλλη το άλογο αντικείμενο και το πεδίο της αναγκαιότητας, από τη μια την ιστορία και τον πολιτισμό, από την άλλη τη φύση και όλες τις ανάλογες καταστατικές για την νεωτερικότητα διακρίσεις. Όπως είχαμε ήδη αναπτύξει την τελευταία φορά, οι διακρίσεις αυτές έχουν και ιεραρχικό αξιολογικό χαρακτήρα και πηγάζουν από την έλογη νοητική και αυτενεργή συνείδηση του υποκειμένου. Το καντιανό «εγώ νοώ», «εγώ κόγκιτο», είναι η έσχατη αρχή που συγκροτεί, νοηματοδοτεί και αξιολογεί την πραγματικότητα ως αντικείμενό του. Η υιοθέτηση του όρου «ανθρωπόκαινο», τόσο από τις φυσικές όσο και τις ανθρωπιστικές σπουδές, δεν οφείλεται όμως, όπως διαφαίνεται από τα προηγούμενα, μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ανθρωπόκαινου, αλλά και στο νοηματικό του περιεχόμενο. Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι η σημασία του πρώτου συνθετικού της λέξης, δηλαδή το άνθρωπος, πράγμα που μας επαναφέρει στον ανθρωπισμό και τον μεταανθρωπισμό, επειδή αυτά τα δύο ρεύματα διαπραγματεύονται σήμερα στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, το νοηματικό περιεχόμενο της ανθρωπινότητας. Η σημασία της λέξης άνθρωπος, όπως εισάγεται από τους Κράτσεν και Στόρμερ, στο ανθρωπόκαινο δεν έχει ωστόσο αρχικά καμιά σχέση με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τον ανθρωπισμό και τον μεταανθρωπισμό. Αντίθετα, πρόκειται για μια καθαρά φυσικοεπιστημονική χρήση της λέξης ως όρου, με την οποία δηλώνεται το φυσικό είδος άνθρωπος, ένα είδος δηλαδή μεταξύ πολλών άλλων ειδών, που τα πραγματεύεται η φυσική ιστορία και η ζωολογία. Στο μέτρο που ως γεωφυσική δύναμη ανήκει στον φυσικό κόσμο, ο άνθρωπος είναι μια εξίσου τυφλή, χωρίς προθέσεις και σκοπούς δύναμη, όπως οι άλλες γεωφυσικές δυνάμεις. Υπ' αυτή την έννοια, ο άνθρωπος δεν είναι υποκείμενο και δημιουργός της ιστορίας, αλλά έρμεο αντικειμενικών διεργασιών που συντελούνται ερήμην και αναγνία του. Διαφορετικά είναι τα πράγματα, ωστόσο, όταν ο Πολ Κράτσεν κάνει λόγο για ένα τεράστιο έργο για τους φυσικούς επιστήμονες και τους μηχανικούς, οι οποίοι πρέπει να δείξουν στην κοινωνία τον δρόμο προς την κατεύθυνση μιας οικολογικά βιώσιμης διαχείρισης του πλανήτη στην εποχή του ανθρωπόκαινου. Του το απαιτεί μια κατάλληλη συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα και ενδεχομένως και ευρείας κλίμακας γεωμηχανικά έργα, geoengineering, π.χ. τη βελτιστοποίηση του κλίματος. Προτάσεις αυτές παραπέμπουν στην εωτερική καρτεσιανή θεώρηση του ανθρώπου, η οποία τον χαρακτηρίζει κυρίαρχο και κάτοχο της φύσης. Maître et possesseur de la nature. Ο Κράτσεν, όπως και πολλοί άλλοι φυσικοί, κυρίως επιστήμονες, χημικοί, βιολόγοι, γεωγράφοι κλπ., υιοθετεί και υπερθεματίζει τον ανθρωποκεντρισμό του νεωτερικού ανθρωπισμού, αναδεικνύοντας τον προμηθεϊκό χαρακτήρα του ανθρώπου που στηρίζεται στην επιστήμη και την τεχνολογία. Ο άνθρωπος θεωρείται εδώ, με άλλα λόγια, αφενός ως ένα αυτενεργό και ελεύθερο υποκείμενο που βρίσκεται έξω από τη γήινη φυσική πραγματικότητα και την οποία αντιμετωπίζει ως ένα παθητικό και ανδραϊνές αντικείμενο, το οποίο, για να επαναλάβουμε τη γνωστή πρόταση του Καντ, μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Ρητή η υπόρρητη πεποίθηση των φυσικών επιστημόνων μπορεί να θεωρηθεί αφετέρου πως ο άνθρωπος είναι ελεύθερο πρακτικό υποκείμενο, οι πράξεις του οποίου διέπονται από ηθικούς νόμους που διατυπώνει το ίδιο και το οποίο επιλέγει τελικά το αγαθό, δηλαδή εδώ τη χρηστή χρήση των τεχνολογικών του μέσων. Μεταξύ των εκπροσώπων των ανθρωπιστικών σπουδών υπάρχουν όμως αρκετοί, όπως λόγου χάρη ο Αμερικανός φιλόσοφος Ρόι Σκράντον, οι οποίοι θεωρούν τον ανθρωπόκαινο ως την οριστική επιβεβαίωση του ανθρωποκεντρισμού, χωρίς ωστόσο να εμπιστεύονται τον άνθρωπο και να συμμερίζονται την τεχνοκρατική αισιοδοξία των φυσικών επιστημών. Σύμφωνα με αυτό το απεσιόδοξο ρεύμα, η καταστροφή του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο δεν είναι πλέον αντιστρέψιμη. Ό,τι απομένει στον άνθρωπο του ανθρωπόκαινου είναι να μάθει να πεθαίνει. Δηλαδή, η σοκρατική πλατωνική μελέτη θανάτου, την οποία ακολούθησαν και άλλοι στοχαστές, όπως ο Κικέρονας, ο Σενέκας, ο Μοντέιν ή ο Σπινόζα. Από αυτή τη διαπίστωση προκύπτει κατά τον Σκράντον και η σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών, διότι θα χρειαστούμε, όπως γράφει, έναν τρόπο για να στοχαστούμε τη συλλογική μας ύπαρξη. Χρειαζόμαστε ένα όραμα για το ποιο είναι αυτό το εμείς. Χρειαζόμαστε ένα νέο ουμανισμό. Σε αυτόν
Όμως, πέρα από την αρχαιολογική φιλοσοφία, ανήκει και η αρχαία επική και δραματική ποίηση, όπως και η ιστοριογραφία, αλλά και έργα άλλων παραδόσεων. Η σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών και των αρχαιογνωστικών ειδικότερα είναι εδώ δεδομένη και αυτονόητη και δεν χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Διαφορετική είναι η κατάσταση στον μετα-ανθρωπισμό, στον οποίο πρέπει να αναγνωριστεί ότι ανεξάρτητα από το αν αποδέχεται ή απορρίπτει κανείς τις θέσεις του, συνέβαλε στην εμβάθυνση των συζητήσεων περί ανθρώπου, ανθρωπισμού και ανθρωπόκαινου. Η αντίληψη του ανθρώπου του ανθρωπόκαινου από τους μετα-ανθρωπιστές κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τους οικονεωτεριστές. Η αναγνώριση του ανθρώπου ως γεωλογικής δύναμης στο ανθρωπόκαινο σημαίνει κατά τους μετα-ανθρωπιστές την υπέρβαση και την κατάργηση της ιεραρχικής αντιπαράθεσης μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, πολιτισμού, ιστορίας και φύσης που χαρακτηρίζει την νεωτερικότητα. Γι' αυτό κάνουν λόγο για ένα υβριδικό μόρφωμα που το αποκαλούν φυσιπολιτισμό, natural culture. Οι μετα-ανθρωπιστές αποδέχονται την διάγνωση της δραματικής οικολογικής κατάστασης του πλανήτη, απορρίπτουν ωστόσο τον ακραίο ανθρωποκεντρισμό που δηλώνεται ήδη με τη γλωσσική μορφή του ανθρωπόκαινου και εκφράζεται προκάλυπτα στην προαναφερθής ανθρωπιστική ερμηνεία του, καταλήγοντας σε ακριβώς αντίθετα συμπεράσματα από ό,τι αυτή. Η δεινή κατάσταση του περιβάλλοντος που συζητείται σε συνάφεια με το ανθρωπόκαινο είναι κατά τους μετα-ανθρωπιστές θεωρητικούς χρήσιμη και κρίσιμη, προπαντός επειδή αποκαλύπτει τον όλεθρο και το αδιέξοδο στα οποία μας οδήγησαν οι φαντασιώσεις παντοδυναμίας της νεωτερικής ανθρωποκεντρικής σκέψης. Ενώπιν του αλληλεγγυώδους βαθέως χρόνου της ιστορίας της γης, αναδεικνύεται επιπλέον η μηδαμινότητα του ανθρώπου και η αναπάρκεια της θεμελιώδους πρότασης του ανθρωποκεντρισμού πάντων χρημάτων με τον άνθρωπος. Αυτό που επιβάλλεται στην παρούσα κατάσταση είναι η ριζική αποκέντρωση και αποδυνάμωση του ανθρώπου, έτσι ώστε να επιτραπεί στις μη ανθρώπινες δρόσες δυνάμεις, τις agencies, που εκδηλώνονται στο ανθρωπόκαινο, να αναπτυχθούν πλήρως και να καταλάβουν τον χώρο που τους ανήκει. Για να συμβεί όμως αυτό είναι αναγκαίο και να αναθεωρηθεί και να αναδιοτυπωθεί το σύνολο των κυρίαρχων μέχρι τώρα αντιλήψεων, ενιών και ερμηνεών του ανθρώπου για τον εαυτό του. Τη φύση, τον πολιτισμό και την κοινωνία, καθώς και για τις σχέσεις του με άλλα έμβια και μη έμβια όντα, και στο εγχείρημα αυτό επιτρέπεται και επιβάλλεται η χρήση ποικίλων και ετερογενών πηγών και μορφών γνώσης και λόγου. Κατευθυντήρια αρχή είναι εδώ αφενός ο εκτοπισμός του ανθρώπου από την προνομιακή του θέση και η εγκατάλειψη και η κριτική της παραδοσιακής ανθρωποκεντρικής προοπτικής, η οποία, όπως είδαμε και στην προηγούμενη ομιλία, είναι στην πραγματικότητα ανδροκρατική. Αφετέρου, υιοθέτηση ενός τρόπου σκέψης που λαμβάνει υπόψη και αποκαθιστά ό,τι η ανθρωποκεντρική προοπτική έχει επισκοτήσει, αποσιωπήσει, αποθήσει και καταπιέσει. Τις θέσεις των μετα-ανθρωπιστών εκφράζουν στοχαστές όπως ο πρόσφατα θανόν Γάλλος κοινωνιολόγος Μπρούνο Λατούρ. Ο Λατούρ την εποχή του ανθρωπόκαινου θεωρεί αναγκαία μια φιλοσοφική στάση η οποία πρεσβεύει πως μόνο τότε μπορούμε να ελέγξουμε τις πλανητικές εμβέλειες συνέπειας των ανθρωπίνων πράξεων όταν αναγνωρίσουμε πως οι άνθρωποι παρετούνται εκούσια από τα οντολογικά και επιστημολογικά προνόμια που τους παρήχε ο ανθρωποκεντρισμός της παράδοσης και μοιράζονται την μοίρα των δρόντων οι οποίοι δεν υπάγονται στη διάκριση υποκειμενικό-αντικειμενικό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Λατούρ και οι συνοδοιπόροι του στον μετα-ανθρωπισμό αναγνωρίζουν ικανότητα πράξης, agency, και την αυτονομία σε κάθε είδους οντότητες, έμβιες και άβιες, υλικές και άειλες, φυσικές και πολιτιστικές, υβριδικές, πραγματικές και πλασματικές, χωρίς οποιασδήποτε διακρίσεις και ιεραρχήσεις. Αντίθετα, αναδεικνύουν τις ουσιώδεις συνδέσεις μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι μετα-ουμανιστές στρέφονται και στην ελληνική αρχαιότητα. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι εδώ η έντονη παρουσία αρχαιοελληνικών μύθων στις μετα-ανθρωπιστικές θεωρίες για το ανθρωπόκαινο. Στο φαινόμενο αυτό θα αναφερθώ κλείνοντας τη σημερινή ομιλία για να αναπτύξω το λόγο στον οποίο οφείλεται η εμφάνισή του στην παρούσα περίοδο, τον τρόπο χρήσης των αρχαίων μύθων από τους μετα-εμανιστές, καθώς και τι συνεπάγεται ο τελευταίος για τη θέση και τη σημασία της αρχαιογνωσίας στην ανθρωπόκαινο εποχή. Σε ό,τι αφορά την αρχαιογνωσία, εκείνο που προκαλεί εντύπωση σε μια πρόχειρη επισκόπηση των μετα-ανθρωπιστικών κειμένων που ασχολούνται με το ανθρωπόκαινο, είναι η εμφανής παρουσία μύθων από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και μάλιστα μύθων ενός ορισμένου τύπου. Έτσι, στο έργο τριών από τους γνωστότερους μετα-ανθρωπιστές θεωρητικούς του ανθρωπόκαινου,
την Αμερικανίδα καθηγήτρια ιστορίας της συνείδησης και φεμινιστικών σπουδών Donna Haraway, τη Βελγίδα φιλόσοφο, χημικό και ιστορικό των επιστημών Isabel Stengers και τον προαναφερθέντα Bruno Latour, εμφανίζεται στη συνάφεια των αναλύσεών τους για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στο ανθρωπόκαινο, η αρχαία θεότητα της γης, η Γαία, η Χθόν. Η Γαία είναι, όπως γράφει η Haraway, για πολλές σύγχρονες δυτικές διανοήτριες η φιγούρα του ανθρωπόκαινου. Δεν επιτρέπει ο χρόνος να αναπτύξω εδώ τη θέση του μύθου της Γαίας στα συνήθως ερμητικά κείμενα των μεταανθρωπιστών. Θα περιοριστώ στην επισήμαση ενός μόνο αλλά κρίσιμου και κοινού στους τρεις προαναφερθέντες θεωρητικούς, από το οποίο διαφαίνεται και η σημασία της αρχαιογνωσίας και των αρχαιογνωστικών σπουδών στην εποχή του ανθρωπόκαινου. Από τη Μητριαρχία 1861 του Johann Jakob Bachofen μέχρι τη σύγχρονη φεμινιστική και όχι μόνο οικολογία, ο αρχαιολινικός μύθος της Γαίας χρησιμοποιείται για να αναδείξει στοιχεία και πλευρές της ανθρώπινης ζωής που χάθηκαν κατά την πορεία της σύγχρονης ιστορίας της εκλογήκευσης και απομάγευσης κατά Max Weber and Zauberung του κόσμου και της κυριαρχίας της φύσης από την ανθρώπινη επιστήμη και τεχνική. Ως θεά γη και μητέρα των θεών, η Γαία είναι μια ζωντανή φυσική οντότητα, η οποία, όπως όχι εντελώς άδικα, υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των γυναικείων σπουδών, δεν υποτάσσεται στις μορφές του νεωτερικού λογικού, που πάει να πει μια τέτοια θηλυκή φιγούρα δεν θα μπορούσε ποτέ να κατανοηθεί και να αναγνωριστεί στο πλαίσιο μιας πατριαρχικής τάξης πραγμάτων. Στο έργο των τριών προαναφερθέντων, η Γαία χρησιμοποιείται ως αντίθετη έννοια προς τη διάκριση και τη διχοτόμηση φύσης και ιστορίας, η οποία συνδέεται με τον εωτερικό ανθρωποκεντρισμό. Οι προαναφερθέντες θεωρητικοί επιδιώκουν την αποκέντρωση και την αποδυνάμωση του ανθρώπου και την ενίσχυση και ανάδειξη της Γαίας ως ιδιότυπης δύναμης και δράσης. Το κρίσιμο κοινό του στοιχείο βρίσκεται ωστόσο αλλού. Και οι τρεις αναδεικνύουν, ανατρέχοντας κυρίως στη θεογονία του αρχαίου επικού ποιητή του Ισιώδου, στην σκοτεινή καταστροφή διάσταση και δύναμη της Γαίας. Κατά τον Λατούρ, λόγου χάρη, η Γαία δεν είναι γνήσια θεά, αλλά μια δύναμη που προέρχεται από την εποχή πριν από τους θεούς. Μια επικίνδυνη, πανούργα, αρχαία οντότητα που μαζί με τον έρωτα και το χάος αναδίδει τεράστια φορτία από αίμα, ατμούς και φρίκη. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος μεταπλάθει επίσης τη Γαία της μυθολογίας σε ένα υβρίδιο πλασμένο από τη μυθολογία και την επιστήμη, το οποίο, όπως γράφει, μας απειλεί, ενώ ταυτόχρονα απειλούμε και εμείς αυτό. Κατά τη Στέγκερς, η Γαία είναι μια απρόβλεπτη, σκοτεινή και ολέθρια δύναμη που διεισδύει παντού και απειλεί τα πάντα. Η Βελγίδα φιλόσοφος τη συνδέει με τον έκτο μεγάλο αφανισμό των ειδών, που κατά την ίδια συντελείται στις μέρες μας. Η Haraway τέλος ανατρέχει στη Γαία υπό τη μορφή της Χθονός, της θεάς των εγκάτων της γης και του κάτου κόσμου, στην οποία αποδίδει επίσης τις ποιότητες του τρομακτικού και του άμορφου. Η Haraway συνδέει τη Χθόνα και με άλλες σκοτεινές θηλυκές θεότητες, όπως οι Γοργόνες και ειδικότερα η Μέδουσα, οι Άρπιες και οι Ερηνίες. Και οι τρεις στοχαστές ενσωματώνουν την αρχαία μυθική θεότητα στις θεωρίες τους, μέσω των οποίων επιχειρούν να ερμηνεύσουν την καταστροφή της φύσης και τη μόνιμη απειλή και ανασφάλεια για τη ζωή που ελοχεύει στο ανθρωπόκαινο. Από εδώ προκύπτει όμως και η εμφάνιση και η έντονη παρουσία του αρχαίου μύθου στις μέρες μας, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι ή έχει απλώς διακοσμητικά και αισθητικά αίτια. Η ολέθρια επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον μετέτριψε τη φύση σε κάτι ξένο, ανίκιο και τρομακτικό για τον άνθρωπο, και η εμπειρία αυτή είναι εκείνη που επέβαλε τη χρήση των αρχαίων μύθων για την κατανόηση τούτους της κατάστασης, αποδεικνύοντας έτσι το ερμηνευτικό δυναμικό και την επικαιρότητά τους. Μύθος, υποστήριζε ο σπουδαίος γερμανός θεωρητικός του ο Hans Blumenberg, είναι μια η δυνατότητα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος εκείνη την πιεστική και απρόσιτη στην ενοιολογική γνώση απροσδιοριστία της πραγματικότητας, την οποία δεν είναι ικανός να αντέξει και η οποία του προκαλεί τρόμο. Ο Blumenberg αποκαλεί αυτή την απροσδιοριστία απολυταρχία της πραγματικότητας. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και ο αρχαίος μύθος, αυτό το αναπόσπαστο μέρος των αρχαιογνωστικών σπουδών, καταδεικνύοντας τη σημασία και τη λειτουργία τους και στην εποχή του ανθρωπόκαινου και επαληθεύοντας τη γνωστή ρίση του νεοπλατωνιστή Σαλούστιου για αυτό το γραμματολογικό είδος. Ταύτα δε εγένετο μεν ουδέποτε, έστι δε αΐ. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ τώρα τον συνάδελφο, Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή κύριο Χρήστο Ζερεφό, να προσέλθει στο βήμα και να εκφωνήσει την ομιλία του με θέμα το έργο της Ακαδημίας κατά το έτος 2022. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυβερνήσεως, κύριε Υφυπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνάδελφε κύριε Συρίγε. Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σοφιλέστατε επίσκοπε Ευρύπου Χρυσόστομε. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως και Βουλευτή, κύριο Φίλη. Αξιότιμε Υπουργέ Εθνικής Αμήνης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα Ανωτά της Εκπαιδεύσεως, κύριε συνάδελφε, κύριε Ζώρα. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Το έτος 2022 είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ιστορία του ανωτάτου πνευματικού ιδρύματος της χώρας. Πρώτον, ήταν το έτος που ακολούθησε την περίοδο της ανθρωποπαύσεως, όπου λόγω της πανδημίας οι συνεδριάσεις γίνονται με μεικτό τρόπο. Η ανθρωπόπαυση, κύριε Πρόεδρε, είναι και αυτή μια έννοια ανάλογη με την ανθρωπόκαινο και θα ήθελα να σας πω ότι το αναθεωρηθέν λεξικό της ελληνικής γλώσσης, το οποίο επεξεργάστηκε ο κύριος Χαραλαμπάκης, νομίζω περιέχει και τις δύο έννοιες. Δεν ξέρω πόσα λεξικά τις έχουν αυτές τις δύο, τα περιβαλλοντικά σίγουρα. Δεύτερον, είναι το έτος στο οποίο επετεύχθησαν σπουδαίες και μοναδικές στην ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών δράσεις με εξαιρετική επιτυχία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων. Το μνημόνιο αυτό περιλαμβάνει δύο βασικούς όρους με τον εξής σκοπό. Πρώτον, την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου και των μνημείων της Ακαδημίας Πλάτωνος, ώστε να εξυπηρετηθεί ο κοινοφελής σκοπός της ολοκλήρωσης των ανασκαφών, της διαμόρφωσης και της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ακαδημίας, που συνιστούσαν επιθυμία του Παναγιώτη Αριστόφρονος σύμφωνα με την από 7 Απριλίου 1937 Διαθήκη του. Χαρακτηριστικά να πω ότι η Διαθήκη αυτή γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια στα γαλλικά και στα αραβικά, όχι στα ελληνικά. Δεύτερον όρο μέσα στο μνημόνιο, το σχεδιασμό των υποδομών λειτουργίας του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών στο πλαίσιο των μελετών που θα εκπονηθούν για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών. Τα γραφεία του Κοινού των Ακαδημιών θα εδρεύουν στο κτίριο που θα συστεγάζει και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, ενώ θα προβλέπονται και κοινόχρηστοι συνεδριακοί χώροι για τα μέλη όχι μόνο της Ακαδημίας Αθηνών αλλά και των απανταχού της γης άλλων ακαδημιών. Το Υπουργείο Πολιτισμού απεδέχθη το αίτημα που το απευθύναμε να κατασκευάσει ακριβές αντίγραφο του όρου της Ακαδημίας, δηλαδή του συνόρου της Ακαδημίας. Η σπουδαιότητα του όρου έγκυται στο ότι βρέθηκε επιτοπίως και συνεπώς καθορίζει με ασφάλεια ένα όριο του τόπου που βρισκόταν η πρώτη Ακαδημία
που έγινε ποτέ στη γη. Το ακριβές αντίγραφο ήδη κοσμεί την είσοδο της αίθουσας τελετών της Ακαδημίας Αθηνών. Μπαίνοντας αριστερά σας ή βγαίνοντας δεξιά σας θα το δείτε φωτισμένο. Τα συμπεφωνημένα άρχισαν να υλοποιούνται και ο σκοπός του μνημονίου βρίσκει ήδη σημαντικούς συμμάχους, όχι μόνο μεταξύ των ανατινηφίλιο ακαδημιών, αλλά και μεταξύ μεγάλων ιδρυμάτων, όπως το Paul Getty Trust, με το οποίο επίσης η Ακαδημία Αθηνών υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας. Το μνημόνιο αυτό δεν έχει μόνο εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους, αλλά περιλαμβάνει και συνεργασία ανάπτυξης και λειτουργίας του προγράμματος του κοινού των Ακαδημιών, σύμφωνα πάντα με τη Διαθήκη του Αημνήστου Αριστόφρονος. Ήδη στην περιουσία της Ακαδημίας Αθηνών έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όπως η ένταξη στο κτηματολόγιο, αλλά και η κατοχύρωση της περιουσίας που περιγράφεται αναλυτικότατα στη Διαθήκη Αριστόφρονος. Το έτος 2022 υπήρξε επίσης μοναδικό σε σχέση με την προκήρυξη του μεγαλύτερου στην ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών αριθμού προκηρυχθησών τακτικών εδρών μέσα σε ένα έτος. Προκηρύχθηκαν 16 νέες τακτικές έδρες. Συγκεκριμένα, στην τάξη των θετικών επιστημών προκηρύχθηκαν 3 τακτικές έδρες στους εξής κλάδους: μαθηματική, φυσική, αηφόρος, πρωτογενής, γεωργική παραγωγή και επιστήμη των σύγχρονων υλικών. Σε αυτές εξελέγησαν εντός του 2022 2 τακτικά μέλη, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέας Καραμάνος στην τακτική έδρα της αηφόρου πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών κ. Εμμανουήλ Φλωράτος στην τακτική έδρα με τίτλο «Μαθηματική Φυσική». Η διαδικασία για την τρίτη έδρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην τάξη των γραμμάτων και καλών τεχνών προκηρύχθηκαν 9 νέες τακτικές έδρες και πληρώθηκε η τακτική έδρα μουσικής, η οποία είχε προκηρυχθεί ήδη από το 2021. Συνολικά οι προκηρυχθήσεις έδρες έχουν ως εξής: νεοελληνική ιστορία, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους ως τη σύγχρονη εποχή, βυζαντινή φιλολογία, προϊστορική αρχαιολογία με έμφαση στην εποχή του Χαλκού, ποίηση, γλωσσολογία, διαλεκτολογία, νεοελληνική φιλολογία, ιστορία του ελληνισμού κατά την Ρωμαιοκρατία, βυζαντινός πολιτισμός, ρωμαϊκή ιστορία. Στις τακτικές έδρες που αναφέρθηκαν προηγουμένως εξελέγησαν οι κάτωθοι. Ο βιολονίστας και αρχιμουσικός Λεωνίδας Καβάκος στην τακτική έδρα της μουσικής. Ο ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, στην τακτική έδρα με τίτλο «Γλωσσολογία, διαλεκτολογία» και ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Νομικής του ΕΚΠΑ, κ. Γιώργιος Δερτιλής, στην τακτική έδρα με τίτλο «Νεοελληνική ιστορία». Οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες έδρες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών προκηρύχθηκαν 4 τακτικές έδρες στους εξής κλάδους: ηθική των επιστημών, βιοηθική, δημόσιο δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, παύλα, συνταγματικό δίκαιο, διεθνείς θεσμοί και ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική θεωρία. Στις παραπάνω τακτικές έδρες εξελέγησαν οι κάτωθοι. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος καθηγητής της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, καθηγητής Προκόπιος Παυλόπουλος, στην τακτική έδρα δημόσιο δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, παύλα, συνταγματικό δίκαιο. Δεύτερον, ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου στο τμήμα νομικής του ΕΚΠΑ, κ. Παύλος Σούρλας, στην τακτική έδρα με τίτλο «Ηθική των επιστημών, βιοηθική». Οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες έδρες είναι σε εξέλιξη. Επίτιμα μέλη, η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνεδρία της Ολομελίας στις 7 Απριλίου 2022,
εξέλεξε ως επίτιμο μέλος της τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, κύριον Εμμανουέλ Μακρόν, σε αναγνώριση της εμπνευσμένης και ουσιαστικής συμβολής του στην προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς και για την πολύπλευρη και σημαντική υποστήριξη της Ελλάδος, αλλά και της Κύπρου. Ξένοι εταίροι, κατά το 2022, εξελέγει ως ξένος εταίρος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ και αντεπιστέρων μέλος, κύριος Μπερνάρ Τσίμερμαν, στον κλάδο της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, στην τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Αντεπιστέλλοντα μέλη, στην τάξη των θετικών επιστημών, το έτος 2022 εξελέγει ο καθηγητής Αλμπέρτο Καρπιντέρι, ως αντεπιστέλλον μέλος στον κλάδο της τεχνικής μηχανικής. Μία τρίτη επιτυχία του έτους 2022 ήταν και η αύξηση των μελών της τρίτης τάξεως της Ακαδημίας Αθηνών από 15 σε 25, καθώς και του συνολικού αριθμού εδρών τακτικών μελών της Ακαδημίας Αθηνών, οριζομένων σε 75 τακτικά μέλη. Η Ακαδημία Αθηνών έχει επιπλέον 45 ξένους εταίρους, 300 αντεπιστέλλοντα μέλη, 45 πρόσεδρα τα οποία ουδέποτε έχουν ενεργοποιηθεί και επίτιμα μέλη αόριστα ως προς τον αριθμό και την τάξη. Το 2022 συναισθήθη από την Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών η Επιτροπή Αναθεώρησης του Οργανισμού της Ακαδημίας, έτσι ώστε να δώσουμε και στην Ακαδημία αλλά και τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας που μας επιβλέπει να εξυγχρονιστεί όλος ο οργανισμός και η λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών για τον 21ο αιώνα. Κατά την πανηγυρική συνεδρία του Μαρτίου 2022 απενεμήθη το αριστείο των ιστορικών και κοινωνικών επιστημών στον πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Παύλο Καλλιγά για τη συμβολή του στον κλάδο των ιστορικών και κοινωνικών επιστημών. Επίσης προκηρύχθηκε το αριστείο θετικών επιστημών 2022-23, το οποίο θα απονεμηθεί στην πανηγυρική συνεδρία του Μαρτίου 2023 στο επιστημονικό πεδίο αριστείο των θετικών επιστημών, απονεμόμενο σε Έλληνα επιστήμονα στον κλάδο του θαλασσίου περιβάλλοντος, εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος παράλληλα προς το σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών του συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και στην τελευταία τετραετία στην πρόοδο της επιστήμης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η Ακαδημία Αθηνών συνήρθε σε 12 τακτικές συνεδρίες της Συγκλήτου και 9 πράξεις διαπεριφοράς, 24 συνεδριάσεις της Ολομελίας, 10 συνεδριάσεις της Α τάξεως, 11 της Β, 8 της Γ τάξεως. Τέλος, συνεχίστηκε και κατά το τρέχον έτος η χορήγηση 12 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό από τα έσοδα των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών. Κατά το 2022 απεβίωσε από τα τακτικά της μέλη ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Επαμεινώντας Πιλιοτόπουλος, ο οποίος κατήχε την έδρα Δημοσίου Δικαίου στην Ακαδημία Αθηνών. Από τους ξένους εταίρους ο Βάσος Καραγιώργης, ομότιμος καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, ενώ από τα αντεπιστέλλοντα μέλη στην τάξη των θετικών επιστημών ο καθηγητής Ευστράτιος Αβραμέας, στην τάξη των γραμμάτων και καλών τεχνών ο καθηγητής νεοελληνικής ποίησης και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον Edmund Kelly και στην τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Ουέρ, καθηγητής Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και αντεπιστέρων μέλος της Ακαδημίας στον κλάδο της Θεολογίας. Οι πάγιες εκδηλώσεις της Ακαδημίας κατά το έτος 2022 περιέλαβαν την εγκατάσταση των νέων αρχών από τον απερχόμενο
προηγούμενο πρόεδρο της Ακαδημίας Λουκά Χριστοφόρου, η ομιλία του νέου πρόεδρου της Ακαδημίας για το έτος 2022, κύριου Ρεγκάκου, είχε τίτλο «Μετά ανθρωπισμός, ανθρωπισμός και αρχαιότητα». Από τον ανθρωπισμό και αρχαιότητα, ο κύριος Ρεγκάκος σήμερα μας έφερε στην Ανθρωπόκαινο με ένα σημαντικό άλμα και πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Πανηγυρική συνεδρία για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου. Η διάλεξη, ο πανηγυρικός, δόθηκε από τον ακαδημαϊκό κύριο Θεόδωρο Παπαγγελή με τίτλο «Not for the Greeks». Ερωτηματικό. Ο δύσθυμος φιλελληνισμός του βυρονικού ήρωα. Απονομή του Αριστείου των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών έτους 22 στον κύριο Καλλιγά. Αναγγελία και επίδοση τιμητικών διακρίσεων Δεκεμβρίου 2021 από τον πρόεδρο κύριο Αντώνιο Ρεγκάκο και τον Γενικό Γραμματέα κύριο Ζερεφό. Προκήρυξη Αριστείου των Θετικών Επιστημών. Πανηγυρική συνεδρία για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, εκφώνηση του πανηγυρικού από τον ακαδημαϊκό κύριο Μανώλη Κορέ με θέμα «Οι αρχαιότητες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο». Απονομή αργυρού μεταλλίου της Ακαδημίας στον πεσόντα ήρωα του 40 συνταγματάρχη κύριο Αείμνηστο Φριζή. Επίσημες υποδοχές νέων μελών. Υποδοχή του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Γεράρ Μουρού, κατόχου βραβείου Νομπέλ Φυσικής 2018, καθηγητή στο Haut Collège της École Polytechnique στη Γαλλία και επιτήμου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσίαση του έργου του ξένου εταίρου από τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας κ. Χρήστος Ζερεφό, ομιλία του κ. Μουρού με τίτλο «Passion Extreme Light». Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Σαντίς Ματαλόν, διακεκριμένου καθηγητή αναισθησιολογίας Άλις Μακνίλ, Endowed Chair και Αντιπροέδρου Έρευνας του Τμήματος Αναισθησιολογίας και Περιεγχειρητικής Ιατρικής της Σχολής του Χίρσινγκ στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμας, τον ΗΠΑ. Παρουσίαση του έργου του νέου μέλους από τον ακαδημαϊκό κύριο Γεώργιο Κόλια. Η ομιλία του κυρίου Σαντίς Ματαλόν είχε τίτλο «The Long Road to Ithaca, a Physiologist's Journey». Η ομιλία είχε πολλά χαρακτηριστικά του νόστου που έχουμε οι περισσότεροι από εμάς ζήσει. Υποδοχή τακτικού μέλους κυρίου Ανδρέα Τζάκη, καθηγητή χειρουργικής μεταμοσχεύσεων, επίτιμου διευθυντή μεταμοσχεύσεων στο Cleveland Clinic Enterprise. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κύριο Ρούσο. Ομιλία του κυρίου Τζάκη με τίτλο «Μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα 2022». Υποδοχή του επιτίμου μέλους κυρίου Jean-Claude Juncker, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κύριο Λουκά Παπαδήμο. Ομιλία του κυρίου Juncker είχε τίτλο «Quel avenir pour l'Europe» με ερωτηματικό. Υποδοχή του ξένου εταίρου κυρίου Hans Joachim Gehrke, ομότιμου καθηγητή αρχαίες ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, παρουσίαση του έργου του από τον πρόεδρο κύριο Αντώνιο Ρεγκάκο, ομιλία του κύριου Γκέρχε με τίτλο «Πόλης και παιδεία». Υποδοχή του ξένου εταίρου κυρίου Ιράντ Μάλκιν, καθηγητή αρχαίας ελληνικής ιστορίας, μεσογειακής ιστορίας και πολιτισμών του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. Παρουσίαση του έργου του από τον πρόεδρο κύριο Αντώνιο Ρεγκάκο. Ομιλία του κυρίου Ιράντ Μάλκιν με τίτλο «Greek Drawing Lots from Egalitarianism to Democracy». Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κυρίου Αναστάσιου Γερμενή, ομότιμου καθηγητή ανοσολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κύριο Χαράλαμπο Μουτσόπουλο. Ομιλία του κυρίου Γερμενή με τίτλο «Ανοσολογία, η περιπέτεια της βιολογικής ταυτότητας».
υποδοχή του ξένου εταίρου κυρίου Φιλίπ Σμίτερ, ομότιμου καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο. Ομιλία του κυρίου Σμίτερ με τίτλο «Making the European Union into a post-liberal democracy and why bother?» Υποδοχή αντεπιστέλλοντος μέλους κυρίου Ευάγγελου Γραγουδά, καθηγητή οφθαλμολογίας στην έδρα Charles Edward Whiten της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κύριο Ρούσο. Ομιλία του κυρίου Γραγουδά με τίτλο «Θεραπεία των κακοήθων μελανομάτων του οφθαλμού με πρωτόνια». Υποδοχή του τακτικού μέλους βιολονίστα και αρχιμουσικού κυρίου Λεωνίδα Καβάκου. Παρουσίαση του έργου του από τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, κύριο Χρήστο Ζερεφό. Ομιλία του κυρίου Καβάκου με τίτλο «Η μουσική είναι ζωή και η ζωή είναι μουσική». Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κυρίου Γεωργίου Γιαννάκη, καθηγητή στην προεδρική έδρα McKnight της Σχολής Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κύριο Κωνσταντίνο Βαγενά. Ομιλία του κυρίου Γιαννάκη είχε τίτλο «Ο πηγεμός Κόρινθος Ακαδημία, γεμάτος σήματα, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, μάθηση». Το 2022 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στην Ακαδημία Αθηνών, σημαντικές διεθνούς και εθνικής σημασίας επιστημονικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Σημαντικά συνέβαλαν τα έργα συντήρησης και φωτισμού στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας, όσο και του εν γέννη ηχητικού συστήματος, το οποίο διαρκώς βελτιούται με κατάλληλες παρεμβάσεις. Η τελευταία παρέμβαση έχει γίνει την περασμένη εβδομάδα και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί την ποιότητα του ήχου, η οποία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ λόγω των ειδικών συνθήκων που είναι, παρουσιάζουν στις ανακλάσεις οι μαρμάρινες επιφάνειες γύρω. Μεταξύ των σπουδαίων εκδηλώσεων είναι οι δύο μουσιακές εκθέσεις που έλαβαν χώρα στην Ανατολική Αίθουσα, η συνέχιση των μουσικών σεμιναρίων του Λεωνίδα Καβάκου, καθώς και η εκδηλώσεις σημαντικών διεθνών οργανώσεων από διακεκριμένα πανεπιστήμια όπως το Harvard, το Princeton, η Οξφόρδη και άλλα. Η Ακαδημία Αθηνών διοργάνωσε την έκθεση «Ελευθερίας αφηγήσεις». Η Ακαδημία Αθηνών τιμά το 1821 για τη 200η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Στην έκθεση τιμήθηκε η προετοιμασία για την εξέγερση του ελληνικού έθνους μαζί με τη συμβολή των Ελλήνων και ξένων διαφωτιστών και φιλελλήνων στην ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα κατά την προεπαναστατική περίοδο. Στην εποπτεία της εκθέσεως είχαν οι ακαδημαϊκοί Ζερεφός, Τιβέριος, Μαλτέζου και Τρομιλίδης, ενώ την επιμέλεια της έκθεσης είχε η κυρία Λουίζα Καραπηδάκη και το συντονισμό η κυρία Τσούρη. Πολλά από τα μοναδικά εκθέματα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ανήκουν στα αρχεία των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και στη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας. Από τον περασμένο Νοέμβριο, η Ακαδημία Αθηνών διοργάνωσε την έκθεση «Ο Ιάκωβος Καμπανέλης επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών» για να τιμήσει τη μνήμη του ακαδημαϊκού στην έδρα θεατρικής δραματουργίας στο πλαίσιο του λογοτεχνικού έτους Ιάκωβος Καμπανέλης 2022. Στην έκθεση μπορείτε να τη δείτε, είναι ανοιχτή δίπλα μας. Παρουσιάζεται σπάνιο αρχιακό υλικό από την Ακαδημία Αθηνών, από το προσωπικό αρχείο του Ιάκωβου Καμπανέλη, αδημοσίευτο υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Γενικής Γραμματείας Τύπου Πληροφοριών, Φωτογραφίες, το Ιστορικό Αρχείο της ΕΡΤ και η ταινία Ιάκωβος Καμπανέλης, η ζωή και το έργο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.
Οι θεματικές ενότητες της εκθέσεως αφορούν το πολυσχηδές έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην ποίηση, καθώς και τα μελοποιημένα ποίηματά του. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στο εμβληματικό πεζό έργο Mauthausen, που μεταφέρει τα βιώματά του από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Επιπλέον προβάλλονται τεκμήρια από τη δράση του για την επιστροφή των πρώην κρατουμένων στις πατρίδες τους μετά την απελευθέρωση. Μια ξεχωριστή ενότητα είναι αφιερωμένη και στο Διεθνή Καμπανέλη, στην οποία παρουσιάζονται μεταφρασμένα βιβλία και σε πολλές γλώσσες, καθώς και μουσική. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η κυρία Λουίζα Καραπιδάκη, υπεύθυνη μουσιακής συλλογής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 2022 και μετά, η Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας συνέχισε να αποτελεί τον βραχίωνα ή και μοχλό επικοινωνίας του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος με την ελληνική και διεθνή κοινωνία, την επιστήμη και τις τέχνες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 41 σημαντικές εκδηλώσεις και επιστημονικές συναντήσεις, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποδεικνύουν την αύξηση της εξωστρέφειας της Ακαδημίας. Από τους ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, συνεχίστηκε η επιτυχής δημοσίευση επιστημονικών εργασιών πρωτότυπων σε μεγάλης απήχησης επιστημονικά περιοδικά και άλλες εκδόσεις. Οι λεπτομέρειες στο δημοσιευμένο έργο των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, συμπεριλαμβάνοντας τον ειδικό τόμο με τίτλο «Το έργο και η προσφορά των Ερευνητικών Κέντρων, Γραφείων και Ιδρυμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2022», η οποία είναι ανιρτημένη στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών και ξεκίνησε από πρωτοβουλία του ακαδημαϊκού κυρίου Λουκά Χριστοφόρου. Κατά το έτος 2022, η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών διαχειρίστηκε 60 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων τα 9 αφορούσαν σε νέες εντάξεις. Από τα 60 ερευνητικά προγράμματα, τα 15 είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το ΕΛΙΔΕΚ και το Horizon Europe, καθώς και τον Κοπέρνικο. Από τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, η Επιτροπή Ερευνών είχε έσοδα περίπου 600.000 ευρώ. Επίσης, η πράξη με θέμα «Καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού και επιστημονικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών» εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία», με την οποία θα προσπαθήσουμε να ψηφιοποιήσουμε σε όλα τα κέντρα που συμμετείχαν, που δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν, τα αρχεία, τα σπουδαία, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να συντηρηθούν. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης τα έσοδα από τα μισθωμένα ακίνητα των πληροδοτημάτων, ενώ είναι περίπου 15%, ενώ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες θωράκισης του Μεγάρου με την πυρανίχνευση και πυρασφάλεια, οι οποίες ελπίζεται να ολοκληρωθούν εντός του 2023. Η Ακαδημία Αθηνών συνέχισε να συνεργάζεται με όλους τους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους είναι πλήρες μέλος. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα μέρος του έργου της Ακαδημίας Αθηνών που συντελέστηκε κατά το 2022. Η λοιπή ερευνητική φετινή δραστηριότητα των ερευνητικών κέντρων και γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών θα ανακοινωθεί αναλυτικά από τον πρόεδρο της Ακαδημίας, καθηγητή κύριο Ρεγκάκο, στις 12 Ιανουαρίου 2023 κατά την εγκατάσταση των νέων αρχών της Ακαδημίας με νέο πρόεδρο τον καθηγητή κύριο Μιχάλη και ακαδημαϊκό Σταθόπουλο. Με αυτές τις σκέψεις και αφού ευχαριστήσω τα ενακαδημία, τακτικά μέλη και τις υπηρεσίες προπαντός της Ακαδημίας Αθηνών για τη γενικότερη συμβολή τους στο έργο της Ακαδημίας, εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το νέο έτος με υγεία. Έχω τώρα την τιμή να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών να παρουσιάσει τον πίνακα των τιμωμένων για το έτος 2022. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Γενικό Γραμματέα.
Ακολουθεί, όπως είπαμε, η αναγγελία και η απονομή των τιμητικών διακρίσεων. Η Ακαδημία Αθηνών απονέμει χρυσό μετάλλιο στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το χρυσό αυτό μετάλλιο θα παραλάβει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Παρακαλείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός κ. Κωνσταντίνος Φλόρος, να προσέλθει στο βήμα εκτάκτως και κατά παρέκκληση της συνήθους διαδικασίας για μια σύντομη αντιφώνηση. Πιστεύουμε ότι αυτή η διάκριση δικαιολογείται απολύτως για τον άνθρωπο που ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας φροντίζει τη νύχτα να κοιμόμαστε ήσυχοι. Κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυβέρνησης, σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε εκπρόσωπε του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εξοχότατε τέως Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Αντιδήμαρχε Αθηναίων, κύριε Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κύριε Γενική Γραμματέα, εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, η απονομή του χρυσού μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών συνιστά μεγίστη τιμή για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και κορυφαία χειρονομία αναγνώρισης του έργου που επιτελούν οι άνδρες και οι γυναίκες των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων με τη διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα, καθώς και με τις επιχειρησιακές επεμβάσεις τους, χάρη στις οποίες εξασφαλίζεται η ακαιρεότητα του εθνικού χώρου σε ξηρά θάλασσα και αέρα. Σήμερα λοιπόν βραβεύονται εκείνοι που στη ζωή τους διάλεξαν να γίνουν φύλακες της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ελλάδος, επειδή πιστεύουν σε αυτήν και στην απόλυτη αξία της ύπαρξής της, όπως έλεγε ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας και τέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Κωνσταντίνος Τσάτσος. Βραβεύονται οι άνδρες και οι γυναίκες του στρατού ξηράς, από τους διοικητές των μονάδων τους έως τον νεότερο στρατιώτη, που με το όπλο αναχείρας και το βλέμμα τους άγρυπνο περιφρουρούν την υπηρετική Ελλάδα και τα νησιά μας από τις Καστανιές του Εύρου ως τη Γάβδο και από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο. Βραβεύονται οι άνδρες και οι γυναίκες του πολεμικού ναυτικού, εκείνοι που από τα τρισένδοξα χρόνια της Επανάστασης μέχρι και σήμερα δεν σταμάτησαν να τρέχουν επάνω στα κύματα της φοβεράς θαλάσσης κατά τη ρίση του κάλβου, προκειμένου να πλέουν με θορμίσα καθέκτου με σκοπό τη νίκη και μόνο τη νίκη των τιμημένων ελληνικών όπλων. Βραβεύονται οι άνδρες και οι γυναίκες της πολεμικής αεροπορίας, εκείνοι που βρίσκονται επί ποδός πολέμου μέρα και νύχτα, προκειμένου να αναχαιτήσουν κάθε ξένο αεροσκάφος που επιχειρεί να παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο, προβάλλοντας καθημερινά την αεροπορική ισχύ της χώρας. Τέλος, βραβεύεται και το επίλεκτο προσωπικό των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων και ειδικών δυνάμεων, οι άξιοι συνεχιστές μιας παράδοσης τόλμης και ηρωισμού που ξεκίνησε από τον ιστορικό ιερό λόχο της Μέσης Ανατολής και τους μετέπειτα θρηλυκούς λόγους ορεινών καταδρομών και αποτελούν την ακονισμένη αιχμή του ελληνικού δόρατος. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, και αξιότιμες κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος εκτελούν με απόλυτη επιτυχία την αποστολή τους, προκαλώντας αποτρεπτικό δέος σε όσους μας εχθρεύονται και εμπιστοσύνη στους φίλους, τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε τους διεθνείς θεσμούς και το διεθνές δίκαιο και προσπαθούμε σκληρά για την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Αλλά να είστε βέβαιοι και μαζί ήσυχοι ότι αν χρειαστεί, οι ένοπλες δυνάμεις θα πράξουν την ώρα που πρέπει και σε όση έκταση απαιτηθεί το χρέος τους έναντι εκείνου που θα στραφεί κατά της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Με αυτά τα λόγια, εύχομαι ολόψυχα η Ακαδημία Αθηνών να συνεχίσει το λαμπρό έργο που επιτελεί στο πεδίο των επιστημών, των γραμμάτων και των καλών τεχνών, μέσα από το οποίο προβάλλεται και αναδεικνύεται σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνώς ο πολιτισμός και η μεγάλη πνευματική δύναμη της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ δε εκ βάθους καρδίας και εκ μέρους του συνόλου του προσωπικού του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, του συνόλου του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων για τη μεγάλη τιμή που έγινε σήμερα προς τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδος μας με την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών. Υψίστη η τιμή που μας κάνετε σήμερα. Υψίστη και η ευγνωμοσύνη των ενόπλων δυνάμεων για αυτή την τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, στρατηγέ μου. Ξέχασα να διαβάσω την επίσημη αιτιολόγηση αυτού του βραβείου. Λοιπόν, χρυσό μετάλλιο στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας,
για την επί σειρά κατάσταση επαγρύπνησης, ετοιμότητας και επιχειρησιακών επεμβάσεων στην οποία βρίσκονται, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία την έργο και λόγο παραβατική, προκλητική και επιθετική συμπεριφορά των γειτόνων μας και εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα του εθνικού χώρου και την απρόσκοπτη ενάσχυση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους. Ο αρχηγός όμως τα είπε πολύ πιο καλά από έναν απλό ακαδημαϊκό φιλόλογο. Θα συνεχίσουμε την απονομή των μεταλλίων στις ένοπλες δυνάμεις και καλώ στη συνέχεια τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση. Σειρά έχει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχος Στυλιανός Πετράκης. Και τέλος ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Η Ακαδημία Αθηνών απονέμει αργυρό μετάλλιο στον ομότιμο καθηγητή καρδιολογίας και εκ των εγκυρωτέρων καρδιολόγων στην Ελλάδα και διεθνώς, κύριο Βασίλειο Διονύσιο Κόκκινο, ως ένδειξη αναγνώρισης και έκφραση τιμής για το πλουσιότατο κλινικό, διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του έργο. Βραβείο στον πρώην πρέσβη της Ελλάδος στο Κάιρο, κύριο Νικόλαο Γαριλίδη, για τις κέρυες ενέργειές του για τον εντοπισμό και την κατάδειξη του επί της οδού Σάφια Ζαγκλούλ στην Αλεξάνδρεια, ευρισκομένου ακινήτου, ανήκοντος στο κληροδότημα Ιωάννας και Παναγιώτη Αριστόφρονος, για την εγγέννη συνεισφορά του στην ανέβρεση και τον εντοπισμό κρίσιμων εγγράφων που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα της Ακαδημίας Αθηνών επί των ακινήτων του κληροδοτήματος Αριστόφρονος, καθώς και για την αναζήτηση ακινήτων από άλλα κληροδοτήματα της Ακαδημίας Αθηνών στην Αίγυπτο. Βραβείο Εκατερίνης Οικονόμου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευπηρίας και φιλανθρωπίας στην κυρία Ειρήνη Κατσοτούρχη Θηραίου ή αλλιώς κυρά Ρινιό, μοναδική κάτοικο της Βραχονησίδας Κίναρος, 16. Μίλια μακριά από την Αμοργό και 38 μίλια από την Κάλυμνο, για το ήθος, τον αναδιοτελή πατριωτισμό της και το παράδειγμα που εκπέμπει. Η κυρά Ρινιό τα τελευταία 20 χρόνια ζυμώνημα στη Βραχονησίδα Κίναρο, μόνη της, κάτω από αντίξωες συνθήκες, φροντίζει το μνημείο των πεσών των ηρώων του πολεμικού ναυτικού και κάθε μέρα υψώνει με περηφάνεια ψηλά την ελληνική σημαία. Το βραβείο παραλαμβάνει η κόρη της, κυρία Κάθη Κατσοτούρχη. Σειρά έχουν τα βραβεία της πρώτης τάξης, δηλαδή της τάξης των θετικών επιστημών. Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας με την οποία προωθείται η ορυκτολογική γνώση του ελληνικού χώρου στις κυρίες
Άννα Μπουρλίβα και Λαμπρινή Παπαδοπούλου για την εργασία τους με τίτλο «Αξιολόγηση σε αργιαστηριακές συνθήκες της στοματικής και πνευμονικής βιοπροσβασιμότητας ιχνοστοιχείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε ελληνικές υπτάμενες τέφρες. Εκτίμηση του κινδύνου για την υγεία μέσω της κατάποσης και της εισπνοής». Τα πάω καλά. Βραβείο Νικολάου Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από τη σύζυγό του Ζαφυρή Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας αναφερόμενης σε τομείς της μαθηματικής ανάλυσης, τον κύριο Δημήτριο Νταλαμπέκο, για την εργασία του με τίτλο «Μη αφαιρεσιμότητα του τριγώνου του Σιρπίνσκι». Το βραβείο παραλαμβάνει ο κύριος Ιωάννης Κοσπεντάρης. Σε καλά. Βραβείο Αριστεία στα Μαθηματικά Παναγιώτη Μέγα, που αποθλωθέτησαν τα παιδιά του επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως το έτος 22, 100 χρόνων από τη γέννησή του, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για τη βράβευση του μαθητή και, ή της μαθήτριας με την καλύτερη επίδοση στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών του έτους 2022, στον μαθητή του γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις στον Νικηφόρο Δράμας, Πρόδρομο Φωτιάδη, ο οποίος σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας είχε την καλύτερη επίδοση στην προαναφερθήσα διοργάνωση. Έλα εδώ. Βραβεία Δημητρίου Λαμπαδαρίου, με χρηματικά έπαθλα 500 ευρώ έκαστο, απονομόμενα στους ικανότερους στο μάθημα της γεωδεσίας, από φίτους των αρμοδίων τμήματων Πολυτεχνικών Σχολών MEP και ΑΠΘ, του ακαδημαϊκού έτους 2021, στους δύο απόφοιτους που έλαβαν στο μάθημα της γεωδεσίας, βαθμολογία μεγαλύτερη ίση του 8,5 άριστα. Πρώτον, στην κυρία Ειρήνη Σταυροπούλου, τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Μετσοβίου, βαθμό στο μάθημα της γεωδεσίας 10. Και στον κύριο Οδυσσέα Κουτσοκέρα, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, βαθμό στο μάθημα της γεωδεσίας 9. Οι γυναίκες πάρουν το πιο πολύ, έτσι. Στρογγυλόδατα, ακριβώς. Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ για πρωτότυπη θεωρητική ή εργαστηριακή εργασία, η οποία να έχει εκπονηθεί από Έλληνα διπλωματούχο πολιτικό ή αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό στους τομείς της υδραυλικής επιστήμης ή της υδρολογίας, στους κυρίους Ιωάννη Κούρτη, Ευάγγελο Μπαλτά και Βασίλειο Τσιχριτζή, για την εργασία τους με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύγκριση κλασικών και αηφόρων μέτρων μετριασμού του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές λεκάνες απορροής». Βραβείο Αχιλλέως και Εκατερίνης Διονυσοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας με θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, στους κυρίους Ιωάννη Χατζιπαπά, Νικόλαο Καθοπούλη και Αθανάσιο Πρώτοπαπά, για την εργασία τους με τίτλο «Ασύρματη λαπαροσκόπηση στη δεκαετία του 2020, τεχνολογία εχμής στη χειρουργική». Βραβείο Βασιλικής Χείρας Γερασίμου Νοταρά, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, εις μνήμην Γεωργίου Δεμερτζή, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας επί της θεραπείας του καρκίνου ή επί της θεραπείας των παθήσεων της καρδιάς, στην κυρία Σοφία Κυριακίδη και στον κύριο Χρήστο Χατζηγιάννη, για την εργασία τους με τίτλο «Αλληλεπίδραση χοληστερόλης λιπηδικών διπλοστιβάδων και του υποδοχέα ΑΤΑΦ1, ένα μοτίβο πρόσδεσης της χοληστερόλης αποκαλύπτεται». Εκ μέρους της κυρίας Σοφίας
Κυριακή το βραβείο θα παραλάβει ο καθηγητής κύριος Θωμάς Μαυρομούστακος. Λυκούργιο βραβείο με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας επί θέματος θεωρητικής φυσικής στους κυρίους Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Κωνσταντίνο Σιμσερίδη για την εργασία τους με τίτλο «Περιοδικά, ιονή περιοδικά, μόρφοκλασματικά, κολακόσκι και τυχαία διαδικά πολυμερή, ενεργειακή δομή και μεταφορά φορτίου». Βραβείο Γεωργίου Φωτεινού με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας που αφορά σε κλάδο της χημίας στον κύριο Νικόλαο Νικήτα για την εργασία του με τίτλο «Φωτοχημική σύνθεση ακεταλών με χρήση της θιουρίας του Σράινερ ως καταλύτη». Συγχαρητήρια. Βραβείο Χίλντεγκαρτ Χίρας Λεωνίδα Ζέρβα με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στην οργανική χημεία στον κύριο Κωνσταντίνο Νεοχωρίτη για την εργασία του με τίτλο «Σύνθεση τετραζολοϊνδολίων μέσω αντιδράσεων πολλών συστατικών». Κύριος Γενικός, όπως είδατε, είναι ασθενής, σαν πολλοί από εμάς, θα αποχωρήσει για λίγο και θα συνεχίσουμε εμείς όμως χωρίς καμία διακοπή. Βραβείο Ευτυχίας Εφταξιοπούλου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κωνσταντίνου Εφταξιοπούλου για τη βράβευση μελέτης που αφορά το ναυτικό μας, ειδικότερα τη θάλασσα, στον κύριο Ελευθέριο Σφακτό, επικελευστή εν αποστρατεία, για το βιβλίο του με τίτλο «Υπαξιωματικός και πολεμικό ναυτικό στο πέρασμα του χρόνου από τις Τριήρης στις Φρεγάτες, η ιστορία των σχολών υπαξιωματικών 1879-2020, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, Αθήνα 2021». Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστίχου Προκηρύξεως στο έργο «Ναυτικός Αγώνας του 1821», αποτέλεσμα συνεργασίας της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1921. Εκ μέρους της Εθνολογικής Εταιρείας, το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Φανή Μαλούχου Τούφανο. Εκ μέρους του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, το βραβείο θα παραλάβει ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, κύριος Σιμεών Παλιός. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστίχου Προκηρύξεως στον ιατρό-παθολόγο δόκτωρα Γεώργιο Θεοχάρη, ειδικευμένο στην αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών, ιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ΣΟΣ Ιατρή, που έχει ως αντικείμενό της την αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών κατοίκων για το σύνολο του ανθρωπιστικού του έργου. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστίχου Προκηρύξεως στον κύριο Δημήτριο Παπανικολάου, καθηγητή δυναμικής και τεκτονικής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντή του Εργαστηρίου Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων για το έργο του Geology of Greece, Springer 2021.
Βραβείο της Ακαδημίας Ανεφαντιστήχου Προκηρύξεως στους κυρίους Μανώλη Μαραγκάκη και Μιχαήλ Μεταξά για τα δύο τρίτομα έργα τους, με το πρώτο με τίτλο «Ουσιώδη μαθηματικά» και το δεύτερο με τίτλο «Ουσιώδη προβλήματα στοιχειωδών μαθηματικών». Εκ μέρους του κυρίου Μαραγκάκη, το βραβείο θα παραλάβει ο γιος του, κύριος Γεώργιος Μιλτιάδης Μαραγκάκης. Βραβείο της Ακαδημίας Ανεφαντιστήχου Προκηρύξεως στον κύριο Αντώνιο Μπαρτσιώκα, ομότιμο καθηγητή φυσικής ανθρωπολογίας και παλαιοανθρωπολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, για τις ανακαλύψεις του στον τομέα της παλαιοανθρωπολογίας και ειδικότερα για την αποκοινού ανακάλυψη με τον Ισπανό καθηγητή κύριο Χουάν Λουίς Αρσουάγα ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι έπεφταν σε χειμερή ανάρχη. Πριν πέσουμε και εμείς σε χειμερή ανάρκεια, συνεχίσουμε. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστήχου Προκηρύξεως στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, την περίφημη ΕΛΕΤ, επίσημη εκπρόσωπο της Ιερό Πανόστρα στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων επιτυχών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτικής μας κληρονομιάς, τον βραβείο παραλαμβάνει η κυρία Λιδία Καρά. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστήχου Προκηρύξεως στον κύριο Ιωάννη Κορομβόκη, δημοσιογράφου του ραδιοφωνικού σταθμού 2MM του Σίδνεϊ, για την πολυετή προσφορά του στον ελληνισμό της Αυστραλίας και στη διατήρηση των θεσμών του με την Ελλάδα και την Ακαδημία Αθηνών. Το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Μαρία Λαζαράκη. Τα βραβεία της δεύτερης τάξης των γραμμάτων και των τεχνών. Βραβείο Αθάνα με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδομένης ποιητικής συλλογής νέου κατά προτίμηση ποιητού στον κύριο Χάρη Ιωσήφ για την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Των στροφάδων εστίν αντιγραφή». Εκδόσεις Περισπομένη, Αθήνα 2020. Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή για πρόσφατα δημοσιευμένη ποιητική συλλογή στον κύριο Σάκη Σερέφα για την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Κίτη, ένα ποίημα». Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2021. Άσε καλά. Βραβείο Ελένης Μικονίου εις μνήμη των γονέων της Ανδρομέδας Μικονίου και Τιμολέοντος Μικονίου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα ταλαντούχο, ο οποίος εξετάζεται από επιτροπή στον πιανίστα κύριο Αναστάσιο Αχιλέα Ζαφυρόπουλο. Συγχαρητήρια, θέμα. Βραβείο Σπύρο Μοτσενίγου, που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά Μοτσενίγου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση διαπρέποντας Έλληνα μουσικού εκτελεστή, μουσικού ερμηνευτή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας, μουσικολόγου, τον δόκτορα Μάριο Ιωάννου Ηλία, συνθέτη με διεθνή δράση Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία, Ιαπωνία και δημιουργό του επαιτειακού συμφωνικού έργου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 21 με τίτλο «Ελευθερία», που παρουσιάστηκε στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ
απονεμόμενος στην καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία η κριτική έκδοση έργου κλασικής φιλολογίας ελληνικής ή λατινικής της τελευταίας τριετίας στον αγαπητό συνάδελφο Ευάγγελο Αλεξίου για το έργο του με τίτλο «Greek Rhetoric of the 4th Century BC, The Elixir of Democracy and Individuality». Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση δημοσιευμένου έργου που θα αναφέρεται στην ελληνική ιστορία η φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα στην κυρία Ήλια Χατζηπαναγιώτη Ζανγκμάιστερ για το έργο της με τίτλο «Η άδειλος ιστορία του ιατροφιλοσόφου Ευστάθιου. Επιστήμη και νεοεταιρικές ιδέες στη νοτιοανατολική Ευρώπη του όψιμου διαφωτισμού». ΠΕΚ Ηράκλειο 2021. Λυκούργιο βραβείο με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη για τη βράβευση πρωτότυπης συνθετικής επιστημονικής μελέτης με θέμα από την ιστορία του ελληνικού έθνους από τον αρχαιοτά των χρόνων μέχρι τη σύγχρονη εποχή στην κυρία Εφροσύνη Ριζοπούλου Ιγουμενίδου για το έργο της με τίτλο «Κατάστοιχον περιουσίας του δραγουμάνου της Κύπρου Χάτζη Γεωργάκη Κορνέσιου, συμβολή στην έρευνα του υλικού, κοινωνικού και πνευματικού βίου της Κύπρου κατά τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα». Ίδρυμα Αναστάσιος Λεβέντης, Λευκοσία 20. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Ήλληνε της Ακαδημίας Αθηνών με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ για τη βράβευση συλλογής γλωσσικού και διαλεκτικού υλικού της νεοελληνικής γλώσσας προερχόμενης από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος ή και εκτός Ελλάδος στον κύριο Μενλέτιο Δρέτουλάκη για την ανέκδοτη μελέτη του που υπέβαλε με την ένδειξη έργου παιδείας ευλογίαν φυλών και τίτλο «Λεξικό, ερμηνευτικό και ετυμολογικό του ρεθυμιώτικου γλωσσικού ιδιώματος». Βραβείο εις μνήμην Όλγας Τσακατίκα Δεσποτοπούλου που αθλοθέτησε ο σύζυγός της ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ για την αναδιετία βράβευση συγγράμματος αναφερομένου επί αρχαιολογικού θέματος ή από την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, το οποίο θα κριθεί ως συμβολή στην επιστήμη του, στην κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου για το έργο της με τίτλο «The Early Antigonids, Coinage, Money and the Economy». The American Numismatic Society, New York, 2020. Βραβείο Αυριλίας Κομνηνού με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ εις μνήμη της κόρης της Μέρης Κομνηνού Αναγνωστοπούλου, απονεμόμενο σε Έλληνα αρχαιολόγο για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη επί αρχαιολογικών θεμάτων στην κυρία Αναστασία Γιαγκάκη για την ανέκδοτη μελέτη που υπέβαλε με την ένδειξη «Ούχο λόγος αύξη την τέχνη περισσώσων, αλλά αυτά κοσμεί την τέχνη τα πράγματα» και τίτλο «Speaking Ceramics». Βραβείο της κοινότητος Λίνδου Ρόδου με χρηματικό επάθλο 3.000 ευρώ κατόπιν ευγενούς χορηγίας των Λινδίων αδελφών Γεωργίου και Βασιλείου Παπαγαπητού για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης με θέμα από την ιστορία την αρχαιολογία της Λίνδου στην κυρία Φωτεινή Ζερβάκη για τη μελέτη της με τίτλο «Two New Chamber Tombs of the Late 11th Early 10th Century BC in Lindon, a First Presentation».
Έπαθλο Βασιλείου Κοντοδήμου, εις μνήμη της μητρός του Μαρίας Δημητρίου Χατζηβασιλείου Κοντοδήμου και του αδερφού του Κωνσταντίνου Κοντοδήμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης δημοσιευμένης επιστημονικής μελέτης με θέμα από την ιστορία, την αρχαιολογία και εν γέννη τον πολιτισμό της Ηπείρου στην κυρία Αγγελική Αγγέλη για το έργο της με τίτλο «Εξαγορίου εν Ζαγορίο, η συμβολή των Ζαγορίσιων στην Επανάσταση του 1821, λόγοι έμποροι φιλικοί». Βραβείο Δημητρίου Παπαδημητρίου με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης και εμπεριστατωμένης επιστημονικής μελέτης λαογραφικού και κατά προτίμηση μουσικολογικού περιεχομένου που να αφορά στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, άλλο σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, στην κυρία Καλλιόπη Στάρα για το έργο της με τίτλο «Τα δέντρα του τόπου μας», μια συναρπαστική περιήγηση στα δέντρα της ελληνικής φύσης και στον πολιτισμό της. Βραβείο εις μνήμην Ελένης Δημητριάτου Ζαφύρα, που αθλιοθέτησε ο σύζυγός της δικηγόρος Θωμάς Ζαφύρας, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, με θέμα αναφερόμενο στην παρουσία και τη συμβολή της Ελληνίδας στο φεμινιστικό κίνημα από το 1821 μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στην κυρία Άννα Καραμάνου για το έργο της με τίτλο «Η ειρηνική εξέργεση των θηλυκών Sapiens 1821-2021. Βραβείο της Ακαδημίας Άννα Εφαντιστήχου Προκηρύξεως στους γλύπτες κυρίους Χρήστο Ριγανά, Κυριάκο Ρόκο και Κώστα Δικέφαλο σε αναγνώριση της μακράς και ξεχωριστής καλλιτεχνικής τους δημιουργίας με έμφαση στο παραδοσιακό υλικό του μαρμάρου. Βραβείο της Ακαδημίας Άννα Εφαντιστήχου Προκηρύξεως στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και στο Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου για την έκδοση του έργου με τίτλο «Η ιστορία έχει πρόσωπο, μορφές του 1821 στην Ελλάδα του Όθωνα» από τον Βέλγο διπλωμάτη Μπέντζαμιν Μέρι, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου, Αθήνα 2020. Επιστημονική επιμέλεια συντονισμός κυρία Χαρίκλια Δημακοπούλου, εκ μέρους του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Φανή Μαλούχου Τούφανο και εκ μέρους του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Χαρίκλια Δημακοπούλου. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστήχου Προκηρύξεως στις κυρίες Μαρία Βακονδίου και Όλγα Γκράτζιου για το δίτομο έργο τους «Η γλυπτική στη Βενετική Κρήτη 1211-1669, τόμος πρώτος μελέτες, τόμος δεύτερος λαπιντάριουμ, Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, ΠΕΚ 2021». Βραβείο της Ακαδημίας Άννα Εφαντιστήχου Προκηρύξεως στην κυρία Τερέζα Πεσματζόγλου για το έργο της Ανδρέας Μιαούλης «Αρχιακά τεκμήρια, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2021». Βραβείο της Ακαδημίας Άννα Εφαντιστήχου Προκηρύξεως στην κυρία Δήμητρα Στασινοπούλου για το έργο της 1821 «Η ελληνική επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες Μολδαβίας και Βλαχίας στα βήματα του Αλεξάνδρου Ιψηλάντη».
Βραβείο της Ακαδημίας Ανεφαντιστήχου Προκηρύξεως στην περιοδική επιστημονική έκδοση «Τα Ιστορικά», ιδρυθήσα το 1983 από τον Σπύρο Ασδραχά, Γεώργιο Ραγιά, Φίλιππο Ηλιού και ενημερώμαστε εκδιδόμενη υπό τη διεύθυνση του κυρίου Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Άννη Ραγιά. Βραβείο της Ακαδημίας Ανεφαντιστήχου Προκηρύξεως, το επτάτομο έργο με τίτλο «Ανδρέας Κάλβος, έργα και αλληλογραφίε». Έργα τόμος Α, ποιητικά, μέρος πρώτο δημοσιευμένο, μέρος δεύτερο αδημοσίευτο, τόμος Β, πεζάκιμενα, τόμος Γ, ποικίλα, αλληλογραφία. Τόμος Α, 1813-1818, τόμος Β, 1819-1869 και αχρονολόγητες επιστολές, τα ευρετήρια, επιμέλεια, σχόλια, Λουίτζι Τρέντι, Ευρυπίδης Γαραντούδης, επιστημονική επιμέλεια και των 6 τόμων, Δημήτρης Αρβανιτάκης. Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2021, το βραβείο παραλαμβάνει η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Μπενάκη, κυρία Ειρήνη Γερουλάνου. Βραβείο της Ακαδημίας Ανεφαντιστήχου Προκηρύξεως στον κύριο Ολιβιέ Ντεκότ, πρώην Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, για την μακρά και εξόχω σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη πολιτιστικών και πνευματικών σχέσεων Γαλλίας και Ελλάδος. Ίδρυμα Κώστα και Ελένη Σουράνη. Βραβείο αφηγηματικού πεζού λόγου στην κυρία Μαρία Ηλιού για το βιβλίο της «Μια φιλία στη Σμύρνη». Βραβείο δοκιμίου στην κυρία Βενετία Αποστολίδου για το βιβλίο της «Η λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο, η συγκρότηση της επιστήμης της νεοελληνικής φιλολογίας 1942-1982». Βραβείο παιδικής λογοτεχνίας στον κύριο Ευγένιο Τριβιζά για το βιβλίο του «Όχι, δεν θα μας μπείτε στη μύτη». Βραβείοποίηση στον ποιητή κύριο Τίτο Πατρίκιο. Τιμητικές διακρίσεις στους ποιητές Νάσο Βαγενά και Μιχάλη Γκανά για το σύνολο του έργου τους.
Έπαινο σήκωθεν στην κυρία Μιμή Ντενίση, σεναριογράφο με τον κύριο Μάρτιν Σέρμαν και πρωταγωνίστρια της ιστορικής δραματικής ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό της έργο που αναφέρεται στην περίοδο της καταστροφής της Σμύρνης το 1922 και δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Έπαινος οίκοθεν στον Νικόλαο Ψηλάκη, δημοσιογράφο και συγγραφέα για το σύνολο του έργου του στην ιστορική μυθιστοριογραφία. Έπαινος οίκοθεν στον κύριο Νικόλαο Νικηταρίδη, μελετητή, συγγραφέα, αρθρογράφο και ποιητή για το σύνολο του έργου του που αφορά στη συλλογή, καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του ελληνισμού της Αιγύπτου. Τα βραβεία της τρίτης τάξης ηθικών και πολιτικών επιστημών είναι τα τελευταία. Λίγο την υπομονή σας. Βραβείο Νικολάου Καρόλου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για πρωτότυπη έρευνα ή συνθετική εργασία με θέμα «Η σχέση πρόθεσης και πράξης στη φιλοσοφική αντιμετώπιση της ανθρώπινης δραστηριότητας» στον κύριο Νίκο Ειρηνάκη για το σύγγραμμά του με τίτλο «Αυθεντικότητα και αυτονομία από τη δημιουργικότητα στην ελευθερία». Εκδόσεις Κείμενα, Αθήνα 2020. Βραβείο Μιχαήλ Κοκολογιάννη στη μνήμη της αδελφής του Έρσης με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί σε Έλληνα επιστήμονα για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα τη διδασκαλία της φιλοσοφίας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών στην κυρία Έλλη Χατζηγεωργίου για την ομότιτλη μελέτη της. Δύο βραβεία Κωνσταντίνου Κριεζή με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο για τη βράβευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας για τον ζήλο και τον εθνοφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους. Πρώτον στην κυρία Ουρανία Νεφέλη Κάπου, δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο της Ακριτικής Θήμενας στο νησιωτικό σύμπλεγμα Φούρνων ανάμεσα από Ικαρία και Σάμο. Να είσαι καλά, αντέχεις. Να είσαι καλά. Και δεύτερον στην κυρία Νικολέτα Πιτσάδα, σκάλα στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγαθονησίου για το σύνολο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής της δράσης. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστήχου Προκηρύξεως στον καλαθοσφαιριστή κύριο Γιάννη Αντετοκούμπο για την εκτεταμένη φιλανθρωπική του δράση, η οποία αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής συνείδησης και ατομικής πρωτοβουλίας στον χώρο της κοινωνίας πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που αναλαμβάνει για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων στα Σεπόλια, τη γειτονιά της Αθήνας όπου και ο ίδιος μεγάλωσε και ξεκίνησε την αθλητική του δραστηριότητα. Ο Γιάννης δεν θα είναι μαζί μας, βάζει καλάθια, χτες το βράδυ 42 πόντους έβαλε με τους Bucks και ευχαριστεί για τη βράβευση από μακριά. Ευχαριστούμε. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστήχου Προκηρύξεως στον κύριο Ιωάννη Χασιώτη,
ομότιμο καθηγητή ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το να εκδοθέν περισπούδαστο έργο του με τίτλο «Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου. Η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτίσεις της Ισπανίας, 16ος και 17ος αιώνας». Το βραβείο θα παραλάβει ο γιος του, κύριος Λουκιανός Χασιώτης. Βραβείο της Ακαδημίας Ανεφαντιστήχου Προκηρύξεως στην κυρία Βικτωρία Καρέλια για το σύνολο της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς της, τη διαρκή υποστήριξη της στα γράμματα, τις τέχνες, την ελληνική λαϊκή παράδοση με δωρεές σε σχολεία όλης της επικράτειας, σε οργανισμούς και σωματεία που επιδιώκουν αυτούς τους σκοπούς και ιδίως με τη συλλογή Βικτωρία Καρέλια που εκτίθεται στο Μουσείο Παραδοσιακής Φορεσιάς στην Καλαμάτα. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον κύριο Στέλιο Περάκη, ομότιμο καθηγητή του Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου και πρώην αντιπρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, για την υπερ 30ετή ενεργό δράση του υπέρ της διδασκαλίας του Διεθνούς Δικαίου στη χώρα μας. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στο Σώμα Ομοτήμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ, το λεγόμενο ΣΟΚΠΑ 1979, για το αξιόλογο εκδοτικό του έργο. Το βραβείο θα παραλάβει η πρόεδρος του ΣΟΚΠΑ, κυρία Στέλλα Πριοβόλου. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον κύριο Ιωάννη Ποδιώτη, διευθυντή της ΔΟΗ Κοζάνης, για το θάρρος και για το πνεύμα αυτοθυσίας που επέδειξε, ακινητοποιώντας και αφοπλίζοντας τον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι σε υπαλλήλους της ΔΟΗ Κοζάνης στις 16 Ιουλίου του 2020. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον κύριο Μιχάλη Πρωτοψάλτη, κάτοικο Κυθήρων, για τις ηρωικές προσπάθειές του, μαζί με άλλους κυθηρίους, στη διάσωση δεκάδων αλλοδαπών. Από βέβαιο πνιγμό. Συνεχίζω την αιτιολογία την οποία διακόψατε με τα χειροκροτήματα. Διάσωση δεκάδων αλλοδαπών από βέβαιο πνιγμό, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2022 λόγω της θαλασσοταραχής και της ακραίας κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή ανοιχτά των Κυθήρων. Έπαινος της Ακαδημίας στον Σύλλογο Δρομαίων Υγείας Αθηνών, ΣΔΙΑ, για την άνω των 40 χρόνων αδιάλειπτη συμβολή του στη διάδοση της άθλησης και την προσφορά του σε κοινωνικά θέματα, τον έπαινο θα παραλάβει η πρόεδρος του ΣΔΙΑ, κυρία Ελένη Μπερτσάτου. Έπαινος της Ακαδημίας στην πρωτοποριακή στο χώρο του πολιτισμού ελληνική εταιρεία Muevo Museum Evolution, η οποία ανέλαβε αφιλοκερδώς την εφαρμογή της μουσιογραφικής μελέτης της επιτυχημένης έκθεσης της Ακαδημίας με τίτλο «Αφηγής Ελευθερίας», η Ακαδημία τιμά το 21 και εν συνεχεία προχώρησε στη δωρεά 6 προθηκών υψηλών τεχνικών και αισθητικών προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση και θα παραμείνουν για τις εκθεσιακές ανάγκες της Ακαδημίας Αθηνών. Από ό,τι ξέρω, αυτές οι προθήκες υπάρχουν και στο Λούβρο. Είναι σωστό?
Τον έπαινο παρέλαβαν ο κύριος Μιχάλης Δούκας και Λουκάς Σαρίδης. Και τέλος, έφημος μνήμα της Ακαδημίας στον Κωνσταντίνο Αθανασάτο για το δημοσίευτο έργο του «Ο Βίος, το έργο και η Ακαδημία Πλάτωνος». Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστούμε όλους εσάς που παρευρεθήκατε στη σημερινή δημόσια συνεδρία και απευθύνουμε δερμά συγχαρητήρια σε όλους τους τιμηθέντες. Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλές γιορτές. Λύεται η συνεδρίαση.